Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός, η χαρά μεγάλη και ο αγιασμός. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Έτσι κάπως αρχίζουν τα κάλαντα το Θεοφανία. Πραγματικά είναι μια μεγάλη ημέρα, ιερή για τους Ορθοδόξους, γιατί σαν σήμερα πήγε στον Ιορδάνη ποταμό ο Χριστός και βαφτίστηκε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, που πραγματικά ο Θεός να τους έχει καλά, είναι η Φωτεινή, είναι ο Φώτης, είναι ο Φάνης και ας πούμε και όσους έχουν γενέθλια σήμερα, τους ευχόμαστε να έχουν μια καλή χρονιά και όπως αγιαστήκαν τα νερά σήμερα, έτσι να έρθει και επιφώτιση στους πολιτικούς μας και να μπορέσουμε να βγούμε από αυτά τα μνημόνια που μας έχουν βάλει. Πάντως εύχομαι σε όσους γιορτάζουν να έχουν χρόνια πολλά και καλά. Και για να έχουν χρόνια πολλά και καλά πρέπει να ζούνε οικολογικά. Πρέπει να ζούνε όχι με στερήσεις προς Θεού, αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλας μπορεί να σας βοηθήσει. Το κατάστημά του είναι Πανεπιστημίου 57. Μπορείτε στο τηλεφός να δείτε πολλές ενημερωτικές εκπομπές που σχετίζονται με την οικολογία και πραγματικά ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλας κάνει έναν αγώνα ζωής για να μπορέσει να σώσει όσο περισσότερους μπορεί και να τους φέρει στον ισιοδρόμο της οικολογίας. Θα ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με τι άλλο φυσικά, με τα κάλαντα των Θεοφανίων. Όπως είπαμε, τα Θεοφάνια γιορτάζονται σε όλες τις ελληνικές πόλεις, γιορτάζονται στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά γιορτάζονται και όπου υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι μία από τις μεγαλύτερες, όπως είπαμε, γιορτές. Τα Θεοφάνια λένε ότι ανοίγουν οι ουρανοί και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό θα πάμε να δούμε τα Θεοφάνια στο Γεράτιο κόλπο. Κυρίω δεχόμενο.
πόλεως, ταύτης πάσης πόλεως χώρας και του πίστη που τον εναύτες του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Αερίο. Ελευθρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του Βοήθεια αυτού τη χάρη της απολυθρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του Βοήθεια αυτού από τρόπιον πάση επιβουλής ορατών και οράτων εχθρών του Κυρίου δεηθούμεν. Των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιν μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε. Γιορτάζονται με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Οι πάντες παιανίζουν και όλοι οι πολίτες βγαίνουν
στους δρόμους να υποδεχτούν το Άγιο Πνεύμα που κατεβαίνει και αγιάζει με το Σταυρό τα νερά. Θα σας μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία, διότι διαφέρει λίγο από αυτήν που ζούμε στην καθημερινότητά μας και στις εκκλησίες της γειτονιάς μας. Περιπέρα, επέμπαινε το δόν.
Στην Άουσα και ειδικά στον Άγιο Νικόλαο τα Θεοφάνεια γιορτάζονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιορτάζονται επάνω σε άλογα που έρχονται στην τελετή και όταν το πρωτοείδα ως πρώτη φορά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που θέλω να σας την παραθέσω αυτή τη στιγμή στα χέρια σας να πάρετε μια γεύση λίγο από διάφορες πόλεις της Ελλάδος γιατί πραγματικά το κάθε μέρος έχει και τη δική του ιστορία, τα δικά του ήθη και τα δικά του έθιμα. Μπράβο Δημήτρη. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις μου με τη θάλασσα είναι πολύ μεγάλες. Κάποτε έζησα πολλά χρόνια σε αυτήν
επάνω σε ένα καράβι και πώς θα μπορούσε άλλωστε να ξεχάσω τον Πειραιά που είναι η έδρα των Ελλήνων ναυτικών. Ας πάμε λοιπόν στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός και Σαλαμίνος να δούμε και τα πειραιώτικα θεοφάνεια. Ελλήνοι βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίουν του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξασι.
Επάκουσον ημών ο Θεός στον αιώνο. Καλό μου φίλο, το Μιχάλη τον Πάο. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ό,τι βίντεο βγαίνει από ένα άθλημα τη Σκανδαλόπετρα έρχεται στα χέρια μου από αυτόν και είδε με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν δικό του τρόπο, τα Θεοφάνεια στην Κάλυμνο. Δεν έχει κάλαντα, έχει πανέμορφες φωτογραφίες και πανέμορφη μουσική. Thank you.
Ξέρω ότι άφησα πολλές πόλεις της Ελλάδος έξω από αυτήν την εκπομπή. Ας με συγχωρέσουν, δεν το έκανα επίτηδες, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πραγματικά εχθρός μου. Είναι ένας εχθρός που με βάζει φράγμους και όρια. Κάπου εδώ τελείωσε και αυτή η εκπομπή το Θεοφανείο και θα κλείσω με τα κάλαντα από την Ινώη του Πόντου. Πραγματικά από αυτές τις πατρίδες είχαν ορισμένα ήθη και ορισμένα έθιμα που όσο και να θέλουν να πούν οι καινούργοι ιστορικοί συνωστισμούς και οτιδήποτε άλλο, ήταν η καρδιά του ελληνισμού. Αυτό μην το ξεχνούν και έγινε μια μεγάλη πραγματικά γενοκτονία. Όπως γενοκτονία κάναν και διάφοροι άλλοι λαοί και έχουν αναγνωριστεί, έτσι θα έπρεπε και η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει σήμερα που είναι τα Θεοφάνεια αυτή τη γενοκτονία. Φίλοι και φίλες, κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή μου εκπομπή. Γεια και χαρά σας μέχρι την επόμενη εβδομάδα.